Παρά το σοκ, περιγράφει πώς τη λίστεψαν οι τρεις άνδρες λίγο μετά τις 6.30 το πρωί της Τετάρτης. Όλα ξεκίνησαν όταν πήγε στο αυτοκίνητό της. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου, κοίταξα δεξιά-αριστερά, δεν υπήρχε κάτι. Και την ώρα που πήγα να τραβήξω την πόρτα να κλείσει, βρέθηκε κάποιος από πάνω μου και απλά μου είπε: «Μην μιλάς, κάνε ό,τι σου λέμε γιατί θα σε σφάξω». Ο ένας από τους δύο δράστες την απειλούσε συνεχώς, αν και εκείνη δεν αντιδρούσε. Μου είπαν: «Δώσ' μου την τσάντα σου και τα κλειδιά από το αυτοκίνητο και μην φωνάξεις γιατί θα σε σφάξω». Όλη την ώρα μου έλεγε: «Θα σε σφάξω». Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω κάτι. Ήταν με full face και φορούσαν γάντια. Με κατέβασαν από το αυτοκίνητο και μου λέει: «Δώσ' μου την τσάντα σου». Και λέω: «Πάρτε την τσάντα μου». Μου λέει: «Δώσ' μου και τα κλειδιά από το αυτοκίνητο». Και όταν τους είπα: «Πάρτε τα», μου λέει: «Κατέβα από το αυτοκίνητο και πάμε μέσα στο σπίτι». Οι κακοποίοι δεν αρκέστηκαν στην τσάντα της πρώην σταρελάς. Την υποχρέωσαν να τους οδηγήσει στο διαμερισμά της προκειμένου να αρπάξουν και από εκεί ό,τι βρουν. Με πιάσαν από εδώ, από τις μασχάλες, με κατέβασαν, με κράταγαν και δύο και ο άλλος από πίσω. Μπήκα, μου έδωσαν τα κλειδιά στα χέρια μου να ξεκλειδώνω εγώ τις πόρτες. Μπήκαμε στο σπίτι και απλά μου έλεγαν, μου ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα. Και μου έλεγαν: «Θα σε σφάξω. Δώσ' μου τα πράγματα για να φύγω». Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, οι δράστες ήταν τρεις, γεροδεμένοι, φορούσαν μαύρα ρούχα και γάντια, κουκούλες που κάλυπταν το πρόσωπό τους, ενώ μιλούσαν άπτεστα ελληνικά. Το περιστατικό διήρκησε περίπου 10 λεπτά και οι ληστές έφυγαν με χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.